Στον κύριο Μολυβά. Το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας αύριο το απόγευμα στις 4.30 είναι αυτό ανάμεσα στον Ηρακλή και την Παναχαϊκή που θα γίνει στο γήπεδο Χαριλάου. Για το αυριανό παιχνίδι μιλούν στον Σταύρο Πετρακόπουλο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Φάνης Τουτζιάρης και ο Θάνας Δημόπουλος. Πώς βλέπει το αυριανό παιχνίδι του Ηρακλή με την Παναχαϊκή στο Χαριλάου, το τρίτο που δίνει ο Ηρακλής στο γήπεδο αυτό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σημαντικό παιχνίδι για μας, γιατί μετά έχουμε δύο αγώνες εκτός έδρας με το Ολυμπιακός και Όφη και σίγουρα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε και αν χάνε εκτός έδρας ΠΑΟΚ από τον ΑΕΚ και Όφη παίζει δύσκολο αγώνα μια έδρα με τον Ολυμπιακός, μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλη διάφορα που να μας βοηθήσει μέχρι το τέλος πρωτάθλημα να πάρουμε αυτό το πέμπτη θέση. Κάνοντας έναν απολογισμό του Ηρακλή στο δεύτερο γύρο, τι μπορούμε να πούμε για τη βαθμολογική συγκομιδή του? Σίγουρα δεύτερο γύρο ο Ηρακλής πήρε πάρα πολλά βαθμούς. Σε 11 παιχνίδια χάναμε μόνο 1-0 από Αθηναϊκός εκεί και ένα αγώνα εδώ στο Καφτατζόγλιο, τελευταία αγώνα στο Καφτατζόγλιο από το Παναθηναϊκό. Προβλήματα στην εικόνα. Και πάλι να αλλάξουμε θέμα.